Να πάει στην τράπεζα αύριο. Να πάω. Πρέπει να κάνουμε κάτι και με το ρεύμα. Είδες πού μου έφτασε. Τι μπορούμε να κάνουμε, ρε Σοφία. Θωρείς τα παιδιά μας δεν προσέχουν. Το κομπιούτερ. Τα φώτα συνέχεια αναμένα. Εκτός που το πρωί ήμουν στο σχολείο. Λέω ο παπάς σου σπίτι και βλέπει τηλεόραση. Ένι βλέπει συνέχεια. Κουράζονται τα μάτια του. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν είχαμε και τον παπά μου να βοηθάμε τη σύνταξη του. Παπά, είναι 8 η ώρα, πρέπει να φύγω. Ναι. Δεν έχεις φύγμα. Πρέπει να τηλεφωνήσω μια στον να τον πάρω. Περίμενε. Θα μαθευτεί ότι επέθανε. Να μας κόψουν τη σύνταξη. Πώς θα το κρατήσουμε κρυφό, ρε Σοφία. Μόλις γίνει και δύο να το μάθω. Να το θάψουμε εμείς. Πόψε. Δεν πιστεύω ότι θάψετε έτσι τον παππού. Στα κρυφά. Ανά μου οι δούκες, εν πάνε καλά. Εν τα βγάλουμε πέρα. Τι είναι τούτο. Είναι υπογραφή του παπά μου. Πάντως εγώ δεν πάω τράπεζα με την επιταγή. Ηρέμησε. Ούλα να πάνε καλά. Ποιος ήταν? Που τα κοινωνικές ασφαλίσεις. Θέλουν να μιλήσουν με τον παπά. Εμπρός. Παπά, η κυρία μου που τα κοινωνικές ασφαλίσεις. Ήρθε να σε δει. Και πώς δεν ξέρω να μείνει μαζί μας? Όσο χρειαστεί. Αλήθεια, ξέρουμε τίποτε για την οικονομική του κατάσταση? Εν τον ερώτησα ποτέ. Θέλω να προχωρήσουμε. Βιαζέσαι. Έσου 6 μήνες που είμαστε μαζί και μίλαμε μόνο στα φιλιά. Ό,τι σας συμβαίνει, εσύ κάνεις κουμάντο στη ζωή σου. Εκείνη τον κρατήσουμε για πάντα. Τι είναι να κάνουμε, να τον αφήσουμε μόνο του, ειδικά τώρα. Πραγματικά, είναι ένας ήρωας.